Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Flash Sport. Κάθε εβδομάδα την ίδια πάντα μέρα, Τρίτη 7 με 8, πιστή στο ραντεβού μας, προκειμένου να αναλύσουμε όλα όσα συνέβησαν τις προηγούμενες ημέρες στα αθλητικά δρόμενα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ και τα υπόλοιπα αθλήματα τα οποία είχαν την τιμητική τους στις ημέρες που πέρασανε. Είχαμε, έτσι να τα βάλουμε σε τίτλους, μιας που θα προλογίσω τον φίλο και συνδετημόνα Ζαν Ζαν ή αλλιώς Γιάννη Γιαννούλα, matchmoney.com.gr το site, matchmoney.gr η εφημερίδα. Διαβάζεται Ιταλικό πρωτάθλημα από όλες τις κατηγορίες στην Ιταλία, έγκυρα και έγκαιρα προγνωστικά. Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα και στους φίλους της εκπομπής. Πλέον έχεις γίνει κομμάτι της εκπομπής, οπότε... Μία-μία. Συζητάει ο κόσμος. Μία-μία. Είναι σαν την υπηρεσία του στρατού, μία μέσα, μία έξω. Μία μέσα, μία έξω ακριβώς. Λοιπόν, τι θα πούμε σήμερα. Έχουμε να πούμε για ποδόσφαιρο, Super League, η οποία δεν άλλαξε κάτι ιδιαίτερα στο κομμάτι της κορυφής. Απλά μείωσε τη διαφορά ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. Ναι, εντάξει, ήταν. Τώρα ξεκίνησαν τα play-off. Με πολλή μουρμούρα. Με πολλή μουρμούρα, διαιτησία, ορισμοί διαιτητών, όλοι εναντίον όλων, όπως το είχαμε προβλέψει. Και πώς, τι να πω τώρα, ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Λοιπόν, κράτα αυτό που λες. Γιατί έχουμε σειρά ανακοινώσεων από όλες τις ομάδες που δεν προλαβαίνεις. Θα χάσουμε την μπάλα. Λοιπόν, θα βάλουμε σε τίτλους. Δεν άλλαξε τίποτα ιδιαίτερα στην κορυφή της Super League. Εντάξει, άλλαξε από την άποψη ότι ο Ολυμπιακός μείωσε στους 3 βαθμούς τη διαφορά από την κορυφή και θα τα βάλουμε σε τίτλους. 5. Στο μπάσκετ παραμένει πρώτος Ολυμπιακός σε πρωτάθλημα και Ευρωλίγκα. Mm-hmm. Δεν άλλαξε κάτι εκεί πέρα. Πίεσε ο Παναθηναϊκός στον πάνω του πρωταθλήματος, αλλά έφτασε κοντά στην πηγή, νερό δεν ήπιε. Σε ένα παιχνίδι που ούτως ή άλλως δεν θα άλλαζε κάτι στην κορυφή της. Ακριβώς, ήταν ένα παιχνίδι για το γόητρο. Και έχουμε τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο μετά από πολλά χρόνια του Ολυμπιακού, τρίτο συνολικά στο βόλεϊ, mm-hmm. μετά το 1996, το 2005, την περασμένη Τετάρτη ο Ολυμπιακός έκανε το 2-2 απέναντι στη Μακάμπι Τελαβίβ, τρίτο ευρωπαϊκό τρόπαιο, βέβαια όλοι συμφώνησαν στις δηλώσεις ότι το πιο δύσκολο μονοπάτι μέχρι τον τελικό ήταν αυτό απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ναι, στον Εμφύλιο... Με τη νίκη του Παναθηναϊκού 3-1 στο Μελίνα Μερκούρι και την απάντηση του Ολυμπιακού στο κεκλεισμένο των θυρών. Μετά τα όσα συνέβησαν τελευταία. Άγιο Θωμά, ναι. 3-1 και 4 και ουσιαστικά. 4-1 με το χρυσό σετ. Με το χρυσό σετ, ναι. Έχουμε να πούμε επίσης τα όσα έγινανε το τελευταίο 48ωρο στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Με πλούσια αγωνιστική δράση. Έχουμε να σας πούμε τα αποτελέσματα των κληρώσεων. Των έχουμε ευρωπαϊκών πράγμα, ναι. Κυπέλων, εκεί όπου θα δούμε πραγματικά μάχες πέρα από αυτά που είχαμε δει τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί μιλάμε φέτος μετά από πάρα πολλά χρόνια τρεις ιταλικές ομάδες στο Champions League. Στους 8. Στους 8. Στην προημιτελική φάση. Ακριβώς. Υπάρχει παιχνίδια. Βέβαια παρουσία και ένα στα εύκολο υπόλοιπα... ταμπλό, ένα εύκολο ταμπλό και ένα πιο δύσκολο με όλα τα θεωρητικά φαβορί για την κατάκτηση του τροπέου να είναι στο ένα γκρουπ, δηλαδή Manchester City, Real, Bayern, Chelsea. Σε έχω στη γωνία, ξέρεις γιατί. Που είναι και οι τρεις σε αυτό το γκρουπ, δηλαδή. Γιατί θα μου βγάλεις και ποια ομάδα θα. Ξέρεις, θα το κάνω σαν τα δικά μας, τα επαγγελματικά. Εντάξει. Θα μου δώσεις μακροχρόνιο ποιος θα κατακτήσει το τρόπαιο. Να πολύ. Το κρατάω. Λοιπόν. Πάμε να δούμε το τι συνέβη στο δικό μας πρωτάθλημα αρχικά, στο πρωτάθλημα της Super League. Είχαμε έναρξη play-out το Σάββατο μας πέρασε, αλλά και τα play-off την Κυριακή. Είχαμε λοιπόν για τα play-out Αστέρας Τρίπολης, Πανετολικός 2-1. Όφιλα Βαδιακός μοιράστηκαν τους βαθμούς 1-1, σε ένα μάτς που προηγήθηκαν οι Ιβιωτοί, ισοβάρισε ο Όφι. Ατρόμητος Ιωνικός 2-0, με τον Ιωνικό πλέον να είναι βαθιά στα κάτεργα. Ναι, μετά και την νίκη της Λαμίας. Και Λαμία πας για ένα 2-0, δύο γκολ από τον Νίκο Βέργο, τον πρωταγωνιστή της αναμέτρησης, και την άλλη μέρα είχαμε εκεί που, όπως λένε οι Αμερικανοί, τώρα ξεκινάει το πρωτάθλημα, τα play-off. Βόλος Ολυμπιακός 0-3, σε ένα μάτς το οποίο οι Πειραιώτες είχαν τη συμπαράσταση περίπου 15.000 φιλάθλων που είχαν ταξιδέψει στο Πανθεσσαλικό.
Με τον Μπακαμπού να συνεχίζει να σκοράρει ακατάπαυστα, είναι ήδη ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος. Άρης ΠΑΟΚ στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης 1-2 με πολλές με πολλά περίεργα σκηνικά ανάμεσα στον διαιτητή της αναμέτρησης, τον Σουηδο-Ιρακινό Μοχάμεντ Αλ-Χακίμ, με τον Βαρίστα που ήταν από την Αλβανία, τον Τζάγια, και φυσικά αποβολή του Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος πάλι τόλμησε και είπε ότι το κράτος των Αθηνών φταίει για όλα όσα συμβαίνουν. Αυτός φαίνεται ότι είναι ακόμα στο κυνήγι μαγισσών. Δεν ξέρω. Εντάξει, ίσως ο ΠΑΟΚ όμως είναι, είναι και μια τακτική που στον ΠΑΟΚ μπορεί. Στον ΠΑΟΚ, ο Ρασβάν Λουτσέσκου μπορεί να θεωρεί ότι του φέρνει και γούρι. Ότι όσο. Όσο τα βάζω με τους υπόλοιπους, ναι, αυτοί ασχολούνται μαζί μου και εγώ προχωράω κάτι τους. Μην ξεχνάς ότι δεν ξέρω ποιος το έχει πει, αλλά δεν πειράζει, λέει, να ασχολούνται μαζί σου. Σημασία έχει να λένε σωστά το όνομά σου. Και εφόσον... Αυτό νομίζω είναι αρκετά σημαντικό. Ναι. Εφόσον λένε σωστά το όνομά σου, σημαίνει ότι δημιουργείς ντόρο, ασχολούνται μαζί σου. Οπότε είσαι σημαντικός. Στα καλά και στα άσχημα. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0, σε ένα μάτι το οποίο πολύ γρήγορα θέλουμε να το ξεχάσουμε για όλα όσα συνέβησαν παρασκηνιακά και όχι αγωνιστικά. Παναθηναϊκός, ο οποίος ήταν ανώτερος στο μεγαλύτερο κομμάτι του παιχνιδιού, η ΑΕΚ δεν πίεσε τόσο πολύ όσο περίμενε ο κόσμος της. Σε μια κατάμεστη ο Παπαρίνα. Ξέρεις, Χρήστο, εγώ θέλω να απομονώσω λίγο με το αγωνιστικό και το τι έγινε, αν ήταν χέρι, αν ήταν κάρτα στον Άμπραμπατ, αν ήταν πέναλτι στο χέρι. Κοίτα, πλέον μάθαμε κάτι καινούριο. Ξέρεις τι, εντός εισαγωγών, ξέρεις τι με ενοχλεί όταν γίνεται παιχνίδι στο νεότευτο γήπεδο της ΑΕΚ στην Αγία Σοφιά, στην ΟΠΑΠ Αρένα. Ναι. Ότι είτε βάλει γκολ η ΑΕΚ, είτε δεν βάλει γκολ η ΑΕΚ, ξεκινώνει με τα καπνογόνα και κάνει, είναι, δηλαδή δεν ξέρω αν το πρόσεξε στην τηλεοπτική μετάδοση του παιχνιδιού, ότι πριν ξεκινήσει ο αγώνας με τα καπνογόνα, για να καθαρίσει η ατμόσφαιρα, πέρασε ένα τέταρτο. Ακριβώς. Και είναι πολύ άσχημο και στο μάτι, ξέχωρα, και για τους οπαδούς που αποκτούν αναπνευστικά προβλήματα, δεν μπορούν να δουν καλά-καλά το παιχνίδι. Που υποτίθεται ότι ναι, και για τους αυτά παίχτες, τα φαινόμενα θα είχαν. Και για τους παίχτες προφανώς που αγωνίζονται. Αλλά βλέπεις ότι και για τους τηλεθεατές που παρακολουθούν το παιχνίδι από την τηλεόραση, ότι είναι Δεν είναι κάτι ευχάριστο. Δεν είναι κάτι ευχάριστο. Είναι σαν να σου έχει χαλάσει μια τηλεόραση δεκαετίας 80-90. Με τα χιόνια. Ναι, που κεγόντουσαν οι λιχνίες και ήταν κόκκινο το χρώμα στο ένα σημείο, μπλε στο άλλο, πράσινο. Αυτό όμως τι μπορεί να γίνει για να διορθωθεί? Δεν ξέρω. Εντάξει, τώρα εμείς δεν είμαστε τώρα ούτε μηχανικοί, ούτε αρχιτέκτονες τώρα για να κρίνουμε τη... Δεν θα πρέπει να λειτουργεί όμως ένα... Για να κρίνουμε το... Ένα το πώς κατασκευάστηκε, το πώς κατασκευάστηκε το γήπεδο, αλλά προφανώς δεν είμαστε ειδικοί, αλλά... Εντάξει, είναι... Δηλαδή μιλάμε για το αυτονόητο, δεν μιλάμε για κάτι εξωπραγματικό. Ναι. Δηλαδή και το ίδιο έγινε σε κάποια στιγμή και στο δεύτερο ημίχρονο, που άναψαν πάλι καπνογόνα από το πουθενά. Και δημιουργήθηκε... Έτσι, μόνο και μόνο για να ζεστάνει την ατμόσφαιρα. Ναι, και δημιουργήθηκε μια. Τέλος πάντων, εντάξει. Το έβαλα ως αστερίσκο, προχωράμε. Όχι, καλό είναι να λέγονται αυτά. Γιατί ο κόσμος ζητάει να μάθει το τι ακριβώς συμβαίνει όταν δεν είναι παρόν στο γήπεδο. Ναι, φυσικά. Δηλαδή... Και επειδή εμείς πηγαίνουμε. Και δεν μπορώ να σκεφτώ τι θα γινόταν στην περίπτωση που σκόραρε η ΑΕΚ. Καλά, εκεί άστο. Το έχουμε ζήσει και στο Φάληρο και θυμάσαι ότι ακόμα... ξεκινούσε μετά από 20 λεπτά μέχρι να καθαρίσει αυτό. Πιθανώς το παιχνίδι ακόμα να διεξαγόταν και να μην είχε. Τώρα, περιμένω τηλέφωνο. Μήπως πάμε για το δεύτερο ημίχρονο. κάπως έτσι. Το θέμα είναι ότι όσον αφορά τη βαθμολογία, ο Παναθηναϊκός παραμένει στην πρώτη θέση με 62 βαθμούς. Από εκεί πέρα έχουμε την ΑΕΚ να μειώνει στους 60 με το βαθμό που απέσπασε ή παραχώρησε. Στους 59 είναι ο Ολυμπιακός, στους 57 ο ΠΑΟΚ, 40 για Άρη και 39 για το Βόλο. Αυτά όσον αφορά τα play-off και στα play-out εδώ γίνεται ένας κακός χαμός, γιατί ο Ατρόμητος έχει 32 βαθμούς, 28 έχει ο Πανετολικός, 29 έχει ο Πανετολικός, 28 ο Αστέρας, 27 ο Όφη, Γιάννενα με 23, 20 Λαμία και Λεβαδιακός και Ιωνικός έχουν από 18 βαθμούς.
Εντάξει, η κατάσταση εδώ πέρα φαίνεται να είναι λίγο πιο ξεκάθαρη όσον αφορά τις ομάδες οι οποίες θα μας αποχαιρετήσουν. Αρκεί βέβαια να δούμε κάποια διαφορά στα επόμενα 6 παιχνίδια που απομένουν. Βέβαια, αν κρίνουμε ότι στο κόλπο μπορεί να μπει μέχρι και ο Πας Γιάννενα. Και ο Πας Γιάννενα μπορεί να... Ένας Πας Γιάννενα ο οποίος και πέρυσι σώθηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Και δεν είναι σε φόρμα, δεν είναι σε καλή κατάσταση. Ο Πας Γιάννενα έχει αρκετά... Ακριβώς, και δεν ξέρουμε το λόγο για τον οποίο γίνεται. Τώρα ο λόγος είναι... Εντάξει, είναι όλες οι ομάδες φορμάρονται, δεν φορμάρονται. Η επιθυμία πάντως τόσο του Γιάννη Αναστασίου, του προπονητή του Πανετολικού, όσο και του Chris Coleman, του αντίστοιχου του Ατρόμητου, είναι ότι θέλουν να βγουν οι ομάδες στην 7η θέση, προκειμένου να έχουν αυτό το... Για το γόητρο που λέμε, εντάξει, τώρα... ότι χάσανε στο τσάκ την πρόκριση στα play-off. Από εκεί πέρα θα δείξει τις επόμενες αγωνιστικές. Να θυμίσουμε ότι η δεύτερη αγωνιστική θα γίνει το Σαββατοκύριακο 1 και 2 Απριλίου. Λόγω της διακοπής για τις εθνικές ομάδες. Ακριβώς, και εθνική ομάδα η οποία... Να πούμε και αυτό ότι έχουμε την έναρξη της προκριματικής φάσης του Euro 2024. Σε ένα δύσκολο όμιλο. Η εθνική ξεκινάει εύκολα, αλλά είναι ο όμιλος είναι σχεδόν... Είναι το μονοπάτι, το αδιάβατο. Είναι σχεδόν απαγορευτικός. Δηλαδή, με Γαλλία και Ολλανδία θα πρέπει η εθνική να κάνει υπέρβαση. Βέβαια, δεν ξεχνάμε ότι έχουμε και τη δεύτερη ευκαιρία η εθνική ομάδα. Σε περίπτωση μέσα, που από μείνει, το... μέσα από τα μπαράζ. Μέσω της θέσης που είχαν καταλάβει στο Nations League, Nations League. Με την άνοδο στο δεύτερο επίπεδο της διοργάνωσης. Οπότε, ό,τι και να γίνει, η Εθνική θα έχει την ευκαιρία σε αγώνες μπαράζ. Και, εντάξει, τώρα είναι εγώ πολύ μακροπρόθεσμο αυτό που λέω τώρα, ότι αν και η Τουρκία μείνει εκτός διάδας στο δικό της όμιλο... Αυτό αυτομάτως μας ανεβάζει. Είναι πολύ πιθανό το αγώνας μπαράζ να είναι Ελλάδα-Τουρκία. Το είπα. Εγώ πάντως κρατάω ένα πράγμα, ότι εχθές που έγινε η media day της εθνικής ομάδας, ο Γκουστάβο Πογιέτ υποστήριξε ότι στόχος της ομάδας μας δεν είναι να πάει στα μπαράζ. Είναι απευθείας φυσικά, πρόκριση. Φυσικά, φυσικά. Αλλά καταλαβαίνεις ότι όταν είσαι σε όμιλο με Γαλλία και Ολλανδία, εξορισμού είσαι outsider. Δηλαδή πρέπει να μια κάνεις... Ολλανδία βέβαια, η οποία θα έχει αρκετό διαφορετικό πρόσωπο σε σχέση με το... Πρέπει να κάνεις την υπέρβαση, πρέπει να κάνεις την υπέρβαση της υπέρβασης, έτσι. Όπως και η Γαλλία θα έχει καινούριο τερματοφύλακα τουλάχιστον. Ό,τι και να έχουν, αυτές οι εθνικές ομάδες, ό,τι και έχουν, να έχουν. Έχουν μια δεξαμενή τρομακτική παιχτών. Οπότε, εμείς βγάζουμε τώρα τον Κωνσταντέλια. Δηλαδή τώρα. Εμείς, να σου πω, και οι άλλοι έχουν. Στην ηλικία του Κωνσταντέλια έχουν 7 παίχτες με συμμετοχές ανάλογες. Και όχι μόνο αυτό. Και παλμαρέ τίτλων. Και σε ευρωπαϊκά κύπελα και σε εθνική ομάδα είναι άλλα τα μεγέθη. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα την επόμενη αγωνιστική, αυτή που προαναγγείλαμε. Είναι το Σαββατοκύριακο 1η και 2 Απριλίου και έχουμε πάλι ντέρμπι. ΠΑΟΚ εναντίον ΑΕΚ, σε ένα μάτς το οποίο θα σφαχτούν οι δύο δικέφαλοι με την κατάσταση η οποία είναι αυτή τη στιγμή. Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Άρη και ο Παναθηναϊκός πρώτος ανοίγει την αυλαία στις 6 η ώρα κόντρα στο Βόλο, 7.30 είναι το μάτς της Τούμπας και στις 9 Ολυμπιακός εναντίον Άρη. Μία μέρα νωρίτερα θα παίξει στις 5 ο Λεβαδιακός με τον Ατρόμητο σε ένα σημαντικό παιχνίδι για τους δύο τους, καθώς θέλουν βαθμούς για να ξεφύγουν από την επικίνδυνη ζώνη. Ο Πανετολικός θα παίξει με τη Λαμία στις 5.30, σε 7.30 Πας Γιάννενα Όφη και στις 9 Ιωνικός Αστέρας Τρίπολης. Αυτά όσον αφορά τη Super League στο αγωνιστικό κομμάτι. Πάμε στο εξαγωνιστικό, εκεί όπου είχαμε μία πλημμύρα ανακοινώσεων. Είχαμε πρώτα απ' όλα την επίσκεψη του Βαγγέλη Παρινάκη στο γραφείο του κυρίου Τάκη Μπαλτάκου, του Προέδρου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Βασικά είναι από πού να το πιάσεις και πού να το... Δηλαδή είναι τόσες πολλές οι ανακοινώσεις, οι παρεμβάσεις, πώς να το πω... Πάντως κανένας δεν ήταν ευχαριστημένος με τη διαιτησία των αγώνων που προθέσεις. Ναι, προφανώς, και δεν ξέρεις και από πού να το ξετυλίξεις το κουβάρι. Δηλαδή μπορείς πλέον να πεις τι έγινε πρώτο, τι έγινε δεύτερο, ποιος μίλησε, ποιος απάντησε, ποιος ακολούθησε την απάντηση. Τελικά όμως ποιο είναι το ζήτημα. Και είναι μια κατάσταση που, Χρήστο, που κουράζει. Δηλαδή. Πάντα θα ψάχνουμε για δικαιολογίες. Ναι, όχι, είναι... Δεν παίζει καλά ο σύλλογος που αγαπάμε, φταίει ο διαιτητής ο τάδε.
αυτομάτως φωνάζει ο αντίπαλος, μα και εμένα δεν μου έδωσε ένα φάουλ, μια κάρτα, ένα κόρνερ. Ή εσάς στον πρώτο γύρο ήταν το... Είχατε πάρει 3 πέναλτι, εγώ δεν πήρα κανένα. Ναι, ότι ξέρω εγώ ότι το γκολ σου στον πρώτο γύρο είχε ξεκινήσει από ανάποδο πλάγιο, αυτά δεν τα θυμάστε και δεν τα λέτε, ξέρω εγώ. Είναι, ναι, δεν και... είναι Χρήστο, ειλικρινά, είναι μια συζήτηση που με κουράζει. Δεν θέλω να... Μα, δεν υπάρχει σε κανένα κράτος ναι, το δε, ίδιο. Δηλαδή μόλις ακούω για ανακοινώσεις και δηλώσεις και παρέμβαση και... Και αυτό είναι για να ξεσηκώνει τον κόσμο, δεν είναι για... Προσπαθώ... Ξέρεις κάτι. Δεν νομίζω ότι ξεσηκώνεται πια ο κόσμος. Κοίτα, ως ένα... Εντάξει. Στο βαθμό δηλαδή ότι... Υπάρχει κόσμος ο οποίος βλέπει αντικειμενικά, γιατί διάβαζα κάποια μηνύματα φίλων της ΑΕΚ, γιατί η ΑΕΚ βγήκε και έκανε το αντάρτικό της, ότι ο διαιτητής μας δεν έδωσε το πέναλτι, μιλάει ο αντίπαλος για τις κίτρινες κάρτες κτλ. Χωρίς ότι μάθαμε νέους κανονισμούς, ότι ένας παίκτης όταν η μπάλα χτυπάει στο χέρι του δεν είναι πλέον κίτρινη κάρτα, αλλά είναι απλά παράβαση φάουλ. Εγώ πρώτη φορά το ακούω. Δηλαδή, ενώ διαβάζω τους κανονισμούς συνέχεια για να ενημερώνομαι, όπως και εσύ εξάλλου, ξαφνικά μένουμε παγωτό με όλα αυτά που διαβάζουμε και ακούμε. Ας το πάμε. Μετά έχουμε τις ανακοινώσεις των ομάδων. Αυτό ο Ιωνικός να λέει μπράβο στον διαιτητή που μας φύριξε προχθές, αλλά δεν ξεχνάμε το τι είχε κάνει ο προηγούμενος σε άλλο παιχνίδι. Αυτό σου λέω ότι... Ναι, κρατάμε μεν τα κακώς κείμενα, αλλά λέμε και ένα μπράβο καμιά φορά. Ο Βόλος λέει δεν πρέπει να μιλάτε εσείς για τις διαιτησίες όταν εμείς έχουμε ζήσει στο πετσί μας πολλά και διάφορα. Και φτάνει στο σημείο που λες, εντάξει, να τα ακούω από τις μικρές ομάδες, πάει και έρχεται. Που πάντα έχουν το μειονέκτημα να είναι οι καλύτερες ομάδες, οι λεγόμενες που παίρνουν και τα σφυρίγματα. Αλλά τώρα να σου λέει η ΑΕΚ ότι αδικήθηκε, να σου λέει ο Παναθηναϊκός ότι αδικήθηκε, να σου λέει ο Ολυμπιακός ότι αδικήθηκε, να βγαίνει ο Λουτσέσκου, εγώ τι να πω που μου έχετε κλέψει πρωτάθλημα και κύπελο. Εντάξει, νησάφηκε. Νησάφη γιατί πλέον έχει καταδείξει αηδία το όλο θέμα και ειλικρινά δεν πρόκειται να βγει άκρη. Όχι, αυτό σου λέω, άκρη δεν βγαίνει γιατί. Δεν θα βγει. Υπάρχει μια κόντρα μεταξύ Βαγγέλη Μαρινάκη ως Προέδρου της Super League και του Μπαλτάκου ως Προέδρου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Αυτοί οι δύο πλακώνουν μεταξύ τους. Ναι, και είναι μια κόντρα που δεν θα εξομαλυνθεί αν δεν φύγει ένας από τους δύο. Γιατί βγαίνει ο και λέει μέσω του Μαρινάκη. Εάν δεν φύγει ένας από τους δύο. Αν δεν μας φέρετε διαιτητές ελίτ, δεν κατεβαίνουμε. Και τους λέει ο Μπαλτάκος, πώς θα γίνει αυτό? Δεν είναι στο χέρι μου. Όταν ήταν στην κανονική διάρκεια, είχαμε το περιθώριο να ζητήσουμε κάποιο διαιτητή από κάποιο προηγουμένο πρωτάθλημα ή και όνομα από την UEFA. Τώρα λέει δεν μπορώ. Γιατί ήταν ένα παιχνίδι την εβδομάδα, και ούτε ποια εβδομάδα, ήταν ένα παιχνίδι τις 20 μέρες. Ακριβώς. Τώρα θα είναι αγώνες κάθε 3 μέρες, 4. Θα είναι αγώνες top για τα play-off και άρα χρειάζεται και ο elite διαιτητής. Και μάλιστα είχε πει ο Μπαλτάκης ουσιαστικά είναι 10 μάτς, είναι 10 αγωνιστικές, 30 παιχνίδια, 3-10-30. Δηλαδή το να φέρεις 30 διαιτητές ελίτ. Ποιος θα πληρώσει? Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν είναι θέμα ποιος θα πληρώσει, είναι θέμα ότι... Ήδη ξέρουμε ότι αυξήθηκε το ποσό που θα εργόντουσαν οι διαιτητές από, αν θυμάμαι καλά, από 1.500-2.000 ευρώ ναι, που θα έπαιρνε ο διαιτητής, και, επίσης, ναι, και ο διαιτητής, ο ελίτ διαιτητής. Μην ξεχνάς ότι είμαστε και στο φινάλε και των ξένων πρωταθλημάτων. Δηλαδή, τώρα, για παράδειγμα, θα ζητήσεις elite διαιτητή από πού? Από το γερμανικό, ωραία. Ζήτα από το γερμανικό πρωτάθλημα. Και ποιο θα ζητήσεις? Το Μπριχ, Φέλιξ Μπριχ, που είναι... Τελειώνει το πρωτάθλημα. Αυτός χρειάζεται να διαιτητεύσει παιχνίδι του πρωταθλήματος Γερμανίας που είναι... Ακριβώς, που γίνεται σκολάστικος. Το ίδιο στην Ιταλία, το ίδιο στην Ισπανία, το ίδιο στην Αγγλία, το ίδιο παντού. Ερώτηση. Πώς θα έρθει πάνω ο διαιτητής, ο ελίτ? Έχει το ελίτ διαιτητής, λέγεται Μπρίχ, επίσης, ναι. Επίσης έχουμε Σλοβένους, Σλοβάκους, δεν ξέρω, Τσέχους και τι άλλο τώρα μπορούμε, Πολωνούς κλπ. Οι οποίοι
μπορεί να είναι όντως είναι elite. Ακριβώς. Δεν έχει σημασία να είναι από ότι... τα προηγουμένα πρωταθλήματα. Ναι, μην ξεχνά ότι η elite διαιτητής Πολωνός ήταν ο διαιτητής του Μουντιάλ, του ελληνικού του Μουντιάλ. Ακριβώς. Ο οποίος και όπως και, και παλαιότερα Τούρκοι, δεν ξέρω εγώ τι. Ήταν... Το θέμα είναι ότι. Λέγεσαι... Λέμε σε αυτή την περίπτωση, λέμε ότι α, εντάξει, ήρθε τώρα ο διαιτητής τώρα από το πολωνικό πρωτάθλημα τώρα. Άσε με τώρα και δεν ναι, γιατί είναι, εμείς ναι, είμαστε ναι, το κορυφαίο πρωτάθλημα. Ναι, τρομερή πρωταθληματάρα κλπ. Ναι, ήρθε, ξέρω εγώ, ο διαιτητής ο τάδε από το τάδε πρωτάθλημα. Εγώ ρωτάω όμως το εξής. Ο οποίος μπορεί να έχει σφυρίξει ημιτελικούς Ευρώπης, μπορεί να έχει σφυρίξει αγώνες στο Euro, στο Champions League, στο Mundial. Αλλά εμείς θεωρούμε, εντάξει, μωρέ, έλα, τώρα από το πολωνικό πρωτάθλημα, τώρα μωρέ, ο Καραγκιόης, ξέρω εγώ. Ή ο Σλοβαίνος ή ο... Ναι, άσε τώρα, θα σφυρίζει με δύο στραγάλια, ας πούμε. Και... Το θέμα όμως είναι αυτό που θέλω να ρωτήσω. Πες ότι είσαι ο χύψη διαιτητής, είτε από την Ιταλία, είτε από τη Γερμανία, οπουδήποτε. Εσύ δεν σκέφτεσαι λογικά και να πεις ότι... Και γιατί να χαλάσω εγώ το δικό μου όνομα ερχόμενο να σφυρίξω Παναθηναϊκό Ολυμπιακό ναι. Και να με κατηγορείτε. Γιατί... Και να γράφουν μετά τα ξένα site ο Ισπανός, ναι, 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 ο Σλοβάκος, και... οτιδήποτε. Θυμάσαι τι είχε γίνει στον τελικό κυπέλλου με τον Λαόθ που ήταν top of the top. Ακριβώς. Ένας από τους κορυφαίους διαιτητές. Άσχετα αν όντως στην πορεία και ο Λαόθ τώρα έχει κάνει κάποιες πολύ κακές διαιτησίες, όντως. Με τις κάρτες που έδινε στο Μουντιάλ, τον θυμάσαι που είχε δώσει ένα παιχνίδι το Αργεντινή-Ολλανδία που έδωσε πόσες κάρτες. Αναλώς και το παιχνίδι όμως. Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι όταν παίρνεις ένα διαιτητή που έχει σφυρίξει ημιτελικούς κυπέλλων Ευρώπης από την Πριμέρα Διβιζιόν, από τη Λα Λίγκα, μαζί με το Αγγλικό, ίσως το καλύτερο πρωτάθλημα στην Ευρώπη. Και τον βάζεις ξαφνικά. Ναι, και τον. Το ρίχνεις στο λάκκο ναι. Με τα λιοντάρια και του λες κοίτα. Mm. Κοίτα να δεις αν θα βγεις ζωντανός από εδώ πέρα. Εν τω μεταξύ, να ξέρεις ότι και οι διαιτητές δεν έρχονται αλεξιπτωτιστές. Δηλαδή δεν τους φέρνει ένα ελικόπτερο την ώρα που ξεκινάει το παιχνίδι και τους προσγειώνει στη σέντρα. Όχι βέβαια. Θα πάει, θα στο αεροδρόμιο ο διαιτητής, θα πάει να τον παραλάβει ο δεν ξέρω τώρα ποιος υπεύθυνος της ΕΠΟ, της Super League κλπ. Και θα του μέχρι να φτάσουμε στην κατάσταση να σφυρίξει τον αγώνα. Θα του εξηγήσει και δύο πράγματα. Ρε, εσύ θα του πει ο διαιτητής τώρα, ρε, εσύ τι ξέρω εγώ, ΑΕΚ Ολυμπιακός, τι γίνεται εδώ, για πες μου τώρα. Γίνεται το και το, θα του πει ο υπεύθυνος διαιτησίας, ας πούμε. Ή ΑΕΚ Παναθηναϊκός, ή Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ή Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Μπαίνει και ο ξένος ο διαιτητής λίγο στο κλίμα. Ναι, γιατί καλά τα λέμε εδώ πέρα και ναι. Λέμε, α, είναι ο διαιτητής από την Μπέλα, από την Κατερίνη, από την Κρήτη, οπουδήποτε. Ναι. Όταν όμως έρχεται το μεγάλο τέτοιο. Εντάξει, εκεί θα. Ναι, ξέρεις, θα σου πει και ο ίδιος θα πει ρε, εσύ τι γίνεται. Για πες μου τώρα εδώ. Άρα λοιπόν, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι δεν θα αλλάξει κάτι. Αυτά είναι. Και απλά είναι, για και, να... Ναι, και το είχαμε πει και σε άλλη ευκαιρία. Μην ξεχνάς ότι είναι και η συγκυρία φέτος το ότι οι τέσσερις μεγαλύτερες ομάδες της χώρας διεκδικούν το πρωτάθλημα. Δηλαδή δεν έχει ξαναγίνει. Να είναι και οι τέσσερις εκεί. Πρέπει να. Τουλάχιστον όσο θυμάμαι τον εαυτό μου. Δύσκολο. Δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Πάντα μία είχε μείνει πίσω. Άντε, και το πιο συχνό να έχουν μείνει πίσω και δύο. Πάντως αυτό που λέγαμε. Και να ήταν το πρωτάθλημα υπόθεση δύο ομάδων. Τώρα να είναι και οι τέσσερις σε απόσταση 5 βαθμών. Και να αποφέρει 9 παιχνίδια. Δηλαδή. Δυσκολεύομαι τώρα να βρω έναν τρόπο να δω πώς θα ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα. Θα ολοκληρωθεί. Πώς θα ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα, δηλαδή σε περίπτωση που γίνει τώρα. Γιατί από τη μία σε ένα παιχνίδι θεωρήσει μια ομάδα ότι αδικήθηκε, μπορεί να πει: ξέρω εγώ τώρα, σταματάμε, δεν κατεβαίνουμε. Ή ξέρω εγώ. Ο Βόλος δεν το είπε πρώτος ότι αν τυχόν. Λέω από αυτές τις ομάδες που διεκδικούν ναι. Τον τίτλο. Πρόσεχε όμως. Άσε το Βόλο. Ο Βόλος τώρα. Ο Βόλος όμως κάνει το δικό του παιχνίδι γιατί σου για λέει. Για να βγει στο κύπελο. Ναι, στο conference link, ναι. Και σου λέει: αν τυχόν δω ότι μου κάνετε τσαλιμάκια. Θα κατέβω λοιπόν και εγώ με τα δεύτερα και κόψε ναι, το λαιμό σας. Ναι, ναι, ναι. Θα μου πεις, διακομωδεί το άθλημα. Μα ήδη το διακομωδούν. Mm. Δεν το διακομωδεί ο Βόλος. Ναι, φυσικά. Και... Όταν βγαίνει τώρα ο πρόεδρος της Super League, ο οποίος έχει μια τέτοια θέση και επειδή την κάνει να είναι και μεγαλομέτοχος ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού, να παίρνει την κατάσταση πάνω του και να λέει μέσα από τη σελίδα της διοργανώτριας αρχής. Α, θα στείλω μια επιστολή στον κύριο Μπένετ και στον κύριο Μπαλτάκου για να πω τα προβλήματά μου.
Γιατί δεν το κάνει μέσα από τη σελίδα τη ομάδα σου. Ναι, εντάξει. Και αυτό ισχύει είναι... και για τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Όλες. Πρακτικές, εντάξει, είναι πρακτικές που δεν. Σου είπα, με κουράζουν. Δεν θέλω να. Ακούσαμε, Γιαννάκη μου και χθες, ότι πήρε λέει τηλέφωνο ο Καρυπίδης στον Παλτάκο, του εξέφρασε το προβληματισμό του και μετά είχαμε κάποια γαλλικά. Ναι, είχαμε κάποια γαλλικά. Η ανακοίνωση του Άρη ότι μας έβρισε και θα κάνουμε. Ότι είπε ο Μπαλτάκος θα κάνουμε τον Άρη, θα τον κάνω τον Άρη αυτό και εκείνο και το άλλο. Ναι, και θα σε κάνουμε. Μετά και ο Μπαλτάκος βγήκε σε ραδιόφωνο και το διέψευσε. Ας μιλήσει η ΑΕΠ. Ας μιλήσει τώρα και δεν ξέρω εγώ τώρα. Ακούει ο Πρωθυπουργός, εξαλλού όλα τα βλέπει. Άξι. Και όλα τα παρακολουθεί. Αν και θα βγει κρίμα, ο κύριος Οικονόμου και θα πει ο Πρωθυπουργός δεν γνώριζε τίποτα. Κρίμα που δεν ζει, κρίμα που δεν ζει ο Ευγένιος Παθάρης. Δηλαδή θα ήταν η καλύτερη παράσταση. Δυστυχώς. Λοιπόν, μέσα σε αυτό τον οριμαγδό θα λέγαμε, μπαίνει σε δεύτερη μοίρα το αγωνιστικό. Και είναι κρίμα γιατί είπε και εσύ νωρίτερα ότι τέσσερις ομάδες μετά από πάρα πολλά χρόνια διεκδικούν επίσης όρις στο πρωτάθλημα. Δεν μπορώ να θυμηθώ και περίσταση να συμβαίνει αυτό. Να εγώ θυμάμαι μέχρι τρεις το πολύ. Ναι. Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Μπορώ να θυμηθώ, ναι, το 2002 που ήταν το. Και νωρίτερα, δηλαδή και τη δεκαετία του 90 ήξερε, ναι, ότι θα παλέψει εκείνη τότε που έπαιρνε Παναθηναϊκός και ΑΕΚ τα πρωταθλήματα με Ντούσαν Μπάγκεβιτς και έλεγε. Δύο χρονιές Παναθηναϊκός, δύο ΑΕΚ, Καραδοκή Ολυμπιακός, να δούμε αν θα μπορέσει. Και μετά τους άφησε όλους πίσω από το 97 και μετά. Και είναι... κατέληξε ένα μονόλογο. Κοίταξε, ανταγωνισμός δύο ομάδων έχει υπάρξει. Δεν είπα ότι δεν έχει υπάρξει καθόλου ανταγωνισμός. Ανταγωνισμός δύο ομάδων έχει υπάρξει. Μιλάμε τώρα να υπάρξει ανταγωνισμός τριών ομάδων. Και πόσο μάλλον τώρα που είναι τέσσερις. Δηλαδή αυτό το βλέπαμε όμως. Δεν μπορώ να το θυμηθώ πάλι, Χρήστο. Δεν μπορώ να το θυμηθώ αυτό πάλι. Αυτό το βλέπαμε κυρίως στον ανταγωνισμό, τουλάχιστον αυτό που θυμάμαι εγώ από τον εαυτό μου, για ομάδες να διεκδικούν το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Εντάξει, είναι άλλο το ευρωπαϊκό. Μιλάμε για τίτλο. Μιλάμε για την κατάκτηση του. Και, τόσο έντονο. Και μην ξεχνάς, εντάξει, τώρα για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο, εντάξει. Πώς θα λένε, τα μίση και τα πάθη θα είναι λιγότερα. Δεν θα είναι τόσο έντονα. Ενώ τώρα πας για το πρωτάθλημα. Ούτε καν τη δεκαετία 70 και 80 δεν νομίζω, ναι, να γίνονταν κάτι τέτοιο. Συν τώρα η συγκυρία ότι το δεύτερο φέτος, η δεύτερη θέση θα δώσει η Champions League. Θα δώσει εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League. Που και να αποκλειστείς από το Champions League μετά στα προκριματικά. Έχεις τη δεύτερη ευκαιρία στο Europa. Μετά θα έχεις και, άμα μείνεις και από το Europa, θα έχεις και τρίτη στο Conference League. Να κάνουμε και τέταρτη διοργάνωση. Δηλαδή ουσιαστικά θέλεις μία πρόκριση στις τρεις για να μπεις σε όμιλο. Είναι αυτό που λες, δεν μπορώ ρε γαμώτο. Μία θα την κάνω, δεν μπορεί. Αλλά και ειδικά σου λέω η δεύτερη θέση δίνει τις δεύτερες ευκαιρίες, όπως ήταν ο Ολυμπιακός φέτος, που χωρίς νίκες. Ακριβώς. Μόνο μισό παίρνοντας τις δύο προκρίσεις στη διαδικασία των πέναλτι, πήγε στο Europa League. Ξεκινώντας βέβαια από το Champions League, όπου αποκλείστηκε από τη Maccabi Haifa, μπήκε μετά. Είχε τη δεύτερη ευκαιρία και τη δεύτερη ευκαιρία πάλι. Για σκέψου λοιπόν, εγώ θα σε πάω πρώτη-τελευταία αγωνιστική, που θα γίνει κακός χαμός. Αυτό όταν σου λέω πριν ότι. Αλλά όταν σου είπα πριν ότι. Δεν ξέρω πώς θα ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα. Σκέψου τώρα μία προτελευταία αγωνιστική. Δεν θυμάμαι και το πρόγραμμα τώρα και να είναι για παράδειγμα. Θα σου πω τώρα. Προτελευταία αγωνιστική. Να έχει ο πρώτος 70 βαθμούς, λέω εγώ τώρα. Να έχει ο δεύτερος 69 και να είναι δύο από τρίτος και ο τέταρτος να είναι με 68. Λοιπόν, να γίνει κάτι τέτοιο. Η προτελευταία. Μιλάμε για ένατη αγωνιστική. Ναι. Περιλαμβάνει τα παιχνίδια Άρη ΑΕΚ, Βόλος εναντίον ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Σκέψου τώρα να πας προτελευταία αγωνιστική και να είναι Παναθηναϊκός 70, ΑΕΚ 69, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 68. Τι κάνεις εκεί. Κάνεις το σταυρό σου. Κάνεις το σταυρό σου γιατί σκέψου σε αυτό το σενάριο. Θα ξεκινήσει όλη μία εβδομάδα πριν. Ποιο διαιτητή θα βάλουμε τώρα στο ντέρμπι. Ποιος θα πάει στο Χαριλάου, στο Κλεάδης Βικελίδης. Ένα χάος δηλαδή. Στην ΕΠΟ και στη Super League παρακαλάνε, κάνουν το σταυρό τους με κάποιο τρόπο. Να τελειώνει. Να έχει κρυθεί, να έχει φύγει κάποιος, να φύγει 5 βαθμούς κάποιος. Και να πούνε ότι εντάξει ρε παιδί μου τώρα. Και να καταλαγιάσουν τα μίση δηλαδή και η ένταση να καταλαγιάσει.
Παρακαλάνε. Ό, ούτε αυτό παρακαλάνε είναι σωστό που λες. Γιατί. Εάν τυχώς... Σου λέω οργανωτικά. Αν φύγει ο πρώτος. Πες ότι είναι ο Παναθηναϊκός στην περίπτωση αυτή. Ναι. Που έχει το μικρό ή να πάει σε διεκδίκηση δύο ομάδων. Αν γίνει αυτό που λες, να φύγει μόνο ο Παναθηναϊκός 5 βαθμούς, φέρε στο μυαλό σου τι θα γίνει για τη δεύτερη θέση που λέγαμε. Και είναι Ολυμπιακός ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Εντάξει, αλλά θα είναι λίγο πιο. Αλλά εγώ νομίζω ότι. Βέβαια, μην μπορεί να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Ναι. Βέβαια, μην ξεχνάς ότι τώρα έγινε η πρώτη αγωνιστική και έχουμε και περιθώριο για πολλή συζήτηση. Ναι. Έτσι. Γιατί υπάρχει διακοπή για την εθνική ομάδα. Έχεις 2 εβδομάδες. Ακριβώς, μέχρι να αρχίσει ξανά η δράση, ναι, στις 2 Απριλίου. Μετά, μόλις επανεκκινήσει η δράση στις 2 Απρίλη, μετά θα έχεις 2 Απρίλη, 5 Απρίλη, 9 Απρίλη αγώνες. Μια εκεί τριάδα. Λοιπόν θα δούμε ναι, δηλαδή, ποια ομάδα μπορεί να κρατήσει. Μετά από ένα, ναι, και αυτό, αλλά μετά από ένα παιχνίδι, μετά από τους αγώνες της Δευτέρα, στις 2 Απριλίου, μετά πας αγώνες πάλι στις 5. Οπότε δεν προλαβαίνει να κάνεις. Ό,τι και ένταση να προκύψει εκεί πέρα, λίγο εκεί να πάμε καπάκι στο επόμενο παιχνίδι, ίσως να... Εγώ πάντως... Απλά τώρα, επειδή είναι τώρα, έχεις 2 εβδομάδες κενό, έχεις και περισσότερο, και δεν υπάρχει αγωνιστική δράση, έχεις και περισσότερο χρόνο για να κάνεις κουβέντα, ανακοίνωση. Να κάνεις τη γνωστή... Ναι, να πετάξεις το χαρτοπόλεμο, να πετάξεις το χαρτοπόλεμο των ανακοινώσεων. Και τη λάσπη στον ανεμιστήρα, ναι, να και, δούμε πού θα... Και όπου καθίσει, και όπου καθίσει. Πάντως είναι αξιοσημείωτο αυτό το πράγμα, ότι ενώ καίγεται ο τόπος με διάφορα πράγματα στην κοινωνία, ασχολούνται όλοι τώρα με αν έβγαλε ανακοίνωση ο Τάδε, αν απάντησε ο Δίνεα. Όχι ρε παιδιά, εντάξει, υπομονή. Άλλες 9 αγωνιστικές μένουν, μέχρι να φτάσουμε σε αυτό, ναι, το σημείο, έχει ο Θεός. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια μικρή μουσική ανάσα. Και... Thank you.
Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάλι για το δεύτερο μέρος εκπομπής. Αναλύσαμε τα του εγχώριου πρωταθλήματος και τα όσα τραγελαφικά συμβαίνουν με τον πόλεμο των ανακοινώσεων. Πάμε να δούμε το τι συνέβη όμως και στα εισαγωγικά προηγμένα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Ξεκινώντας όπως πάντα από το αγγλικό, που είχαμε την 28η αγωνιστική της Premier League, με την Nottingham να δέχεται εντός έδρας ήττα από την Newcastle με 1-2, Aston Villa Bournemouth 3-0, Bradford Leicester 1-1, Southampton Tottenham 3-3, Wolves Leeds 2-4, μεγάλη νίκη για τα παγόνια στην προσπάθεια που κάνουν να ξεφύγουν από την επικίνδυνη ζώνη, Chelsea Everton 2-2, και Arsenal Crystal Palace 4-1. Να πούμε ότι δεν έγιναν λόγω των υποχρεώσεων στο κύπελο Αγγλίας οι αναμετρήσεις Liverpool Fulham, Brighton Manchester United και Manchester City West Ham. Στη βαθμολογία να πούμε την πρώτη τετράδα που περιλαμβάνει την Arsenal με 69 βαθμούς, 8 βαθμούς διαφορά από τη Manchester City, ακολουθεί η United με 50 και στους 49 είναι η Tottenham. Πιο κάτω, στη μάχη για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια έχουμε την Newcastle με 47-42 βαθμούς για Liverpool, Brighton και Bradford. Η Chelsea έχει μείνει πολύ πίσω στους 38 και στις τελευταίες θέσεις έχουμε την West Ham με 24 όσους έχει και η Bournemouth και τελευταία η Southampton με 23 βαθμούς. Από την Αγγλία να περάσουμε στη Γαλλία και την League One, εκεί όπου φαίνεται να είναι κάπως πιο ισορροπημένα τα πράγματα όσον αφορά την κορυφή. Στα αποτελέσματα είχαμε για την 28η αγωνιστική Lyon-Nantes, 1-1, Toulouse-Lille 0-2, Lens-Angers 3-0, Ajaccio-Monaco 0-2, Montpellier-Clermont 2-1, Nice-Lorient 1-1, Strasbourg-Auxerre 2-0, Troyes-Brest 2-2, Paris-Saint-Germain-Rennes 0-2, Η βόμβα της αγωνιστικής, αυτό που ακριβώς είπες, και Reims Marseille 1-2, εκείνη που οι Μασαλοί πήραν, θα λέγαμε, λίγο ψυχολογία, μείωσαν την απόσταση στους 7 βαθμούς από την κορυφή, από την Paris Saint-Germain, 66-59, ακολουθεί βέβαια η Lens με 57 και η Μονακό στην τέταρτη θέση με 54. Πιο κάτω έχουμε στις τελευταίες θέσεις την Auxerre με 23, Τρουά, Αζαξιό με 21 και τελευταία η Ανζέ, η οποία έχει αποχαιρετήσει, κάνει τα πλάνα της ήδη για τη δεύτερη κατηγορία του χρόνου, με μόλις 10 βαθμούς. Πάμε και στη Γερμανία. Η Γερμανία είναι νομίζω το πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, καθώς γίνεται μάχη για την κορυφή, με ένα πολύ ισχνό προβάδισμα της Bayern στο goal average, με την άλλη ομάδα. Gladbach Werder 2-2, Hoffenheim Hertha 3-1, Bochum Lipsia 1-0, Augsburg Schalke 1-1, Stuttgart Wolfsburg 0-1, Dortmund Κολονία 6-1, το σκορ της ημέρας, Union Βερολίνου Άιντραχτ Φραγκφούρτης 2-0, ανάσα για τους Βερολινέζους, οι οποίοι λίγα 48 ώρα πριν είχαν αποκλειστεί από την Σένεζ Λουάζ, την ομάδα από την ευχάριστη έκπληξη του Βελγίου. Leverkusen Bayern 2-1. Αυτό και αν ήταν ηχηρό για την. Εν τω μεταξύ, σε αυτό το παιχνίδι ξέρει τι έχει γίνει. Έχει προηγηθεί. Το γυρίζει η Leverkusen με δύο πέναλτι. Αλλά ποιο ήταν το παράξενο σε αυτά τα δύο πέναλτι? Ότι αρχικά ο διαιτητής έχει δώσει και στα δύο κίτρινη κάρτα στον Αντλή για θέατρο. Αλλά μετά με την εξέταση του βίντεο, πέναλτι. Γίνεται αυτό. Πρώτο θέατρο εντός εισαγωγικών για τον Αντλή της Leverkusen, κίτρινη ο διαιτητής. Το φωνάζω από το VAR, έλα να το δεις αφεντικό, πέναλτι. Δεν ισχύει η κάρτα. Μετά από στη συνέχεια του αγώνα, ξανά πάλι το ίδιο. Βούτα θεωρεί ο διαιτητής ότι έχει βουτήξει ο Αντλή μέσα στην περιοχή. Κίτρινη κάρτα. Κίτρινη κάρτα ο διαιτητής, από το βίντεο, αδερφέ, και άλλα το δεις. Πέραντι. Μάλλον κάποιο πρόβλημα έχει με το θέατρο, φίλε. Δηλαδή είναι φοβερό. Δύο στα δύο. Να γίνει μία, ναι, αλλά και τις δύο φορές και να πάρει και να δώσει εισάρτημα πέναλτι. Λοιπόν, τι στίγμα βάζεις ότι αυτό θα τον φέρουμε σε επόμενη αγωνιστική της Super League? Μπορεί, κάτσε εδώ να θυμηθώ το όνομά του. Περίμενε, θα σου πω. Λοιπόν, και για να κλείσουμε την αναφορά μας, είχαμε Mainz-Freiburg 1-1, με τη βαθμολογία να είναι
να έχει πρώτη την Dortmund με 53 βαθμούς. Υποφελήθηκε την γκέλα της Bayern, σαν το μάτς που λέγαμε, η οποία Bayern έμεινε στους 52, 48 για Union Βερολίνου και η Freiburg στους 46. Ακολουθεί η Λειψία με 45 και στις τελευταίες θέσεις έχουμε Hoffenheim με 22, 21 για Hertha και Schalke και 20 για Stuttgart. Η Stuttgart νομίζω κάθε χρόνο κάνει το ίδιο πράγμα. Πέρυσι ήταν στη Zweite Liga, ανέβηκε... Όχι, όχι, πέρσι και πέρσι ήταν στη... Όχι, ναι, 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 πρόπερσι ήταν στην Zweite Liga. Πάμε και στην αγαπημένη σου Ιταλία, εκεί όπου είχαμε την 27η αγωνιστική και εδώ ανακατατάξεις, όσον αφορά τη δεύτερη θέση. Βασικά, ναι, είναι, η δεύτερη θέση είναι που... Και πρόσεχε, εδώ έχει ερωτηματικό όμως. Η δεύτερη θέση, μέχρι στιγμής, φαίνεται να έχει καπαρωθεί από μια ομάδα. Όχι, ίσα-ίσα. Ίσα-ίσα που γίνεται χαμός τώρα. Αλλά αν όμως επιστραφούν οι 15 βαθμοί... Εκκρεμεί η έφεση της Γιουβέντους για τους 15 βαθμούς ποινής, η οποία θα εκδικαστεί 19 Απριλίου. Εκεί λοιπόν μπορεί να δούμε τη Γιουβέντους να είναι στη δεύτερη θέση. Αγωνιστικά τώρα, βαθμολογικά, εντός αγωνιστικού χώρου τέλος πάντων, είναι στη δεύτερη θέση η Γιουβέντους. Ναι. Είναι δεύτερη. Θα είχε τώρα 56. Ακριβώς. Λοιπόν, στα αποτελέσματα, Σασουόλο Σπέτσια 1-0, Αταλάντα Έμπολη 2-1, Μόντσα Κρεμονέζε 1-1, Σαλερνιτάνα Μπολόνια 2-2, Ουντινέζε Μίλαν 3-1. Και αυτό ακούστηκε κάπως από τις Εύρες. Και αυτό μια έκπληξη, αλλά και πάλι έτσι όπως παίζει η Μίλαν στο δεύτερο γύρο στο πρωτάθλημα είναι ως και φυσιολογικό. Ναι. Η Ουντινέζε ήταν πάρα πολύ καλύτερη και θα μπορούσε να πετύχει κι άλλα. Και πήγε στράφη τον γκολ του Ιμπραήμοβιτς. Στα 41 του έγινε ο γυρότερος σκόρερ, ο γυρότερος αρχηγός στην ιστορία. Μπορεί να εμφανιστεί κανένας Αφρικάνος μετά και να πούνε ότι έχει αυτό το ρεκόρ. Σαντόρια Βερόνα 3-1, Φιωρεντίνα Λέτσε 1-0, Τωρίνο Νάπολη 0-4, Όσιμεν και Κβαρατσχέλια είναι σε άλλο πλανήτη. Κατά ρηπάς, ναι. Λάτσιο Ρώμα 1-0 στο ντέρμπι της Ρώμης. Με τη Ρώμα να μένει με 10 παίχτες. Ναι, και στο πρώτο ημίχρονο και τη Λάτσιο και τον Τζακάνι να πετυχαίνει το γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι, σε ένα ντέρμπι όπου έπεσε πολύ ξύλο μεταξύ πάγκων. Δηλαδή, πάντα έχουν νεύρο στη στιγμή της αποβολής του Ιμπάνιες της Ρώμα έγινε ο κακός χαμός. Και στο δεύτερο επίχρονο πάλι με τον Μουρίνο να απουσιάζει γιατί είχε αποβληθεί σε προηγούμενο παιχνίδι και ήταν τιμωρημένος. Δηλαδή, φαντάζομαι να ήταν και ο Μουρίνιος το... Και μάλιστα υπήρχε και μια δήλωση του Προέδρου της Λάτσιο που έλεγε ποιος Μουρίνιο. Ναι. Έγινε, είχε και τρίτο ημίχρονο. Πάντως έπεσε στα χέρια μου ένα βιντεάκι από έναν Άγγλο συνάδελφο, ο οποίος ήθελε διακαώς να βρεθεί σε αυτό το παιχνίδι. Πήγε, παρακολούθησε μέσα από την εξέδρα των Λατσιάλη το παιχνίδι, ανέβλεπε τις αντιδράσεις του στον γκολ. Σαν μωρό παιδί. Ναι, ούλιαζε, έπινε μπύρες, έπεφτε κάτω. Σε παθιάζει. Δηλαδή, εάν βρεθεί στην ατμόσφαιρα. Την κανονική γηπαιδική. Την κανονική γηπαιδική. Δηλαδή, σκέψου τώρα για παράδειγμα να πας σε ένα Ερυθρός Αστέρας Παρτιζάν, ας πούμε. Χωρίς να είσαι οπαδός. Ναι, έτσι απλά θεατής. Ναι. Θα απορροθείς. Θα διαλέξεις στρατόπεδο. Κάνει αυτό στο παρελθόν σε αγώνα Μαγιόρκα Βιγιαρεάλ. Ναι. Όταν είχα βρεθεί στη Μαγιόρκα. Εντάξει. Εκεί ήμουν βέβαια υπέρ της Μαγιόρκα λόγω Έλληνα. Διεθνή μέσου. Ναι. Πρέπει να ήταν η εποχή Άγγελου Μπασινά. Σωστός. Το είπα σωστά. Ωραία. Ίντερ Γιουβέντους 0-1 σε ένα μάτσο το οποίο είπαμε και εκτός αέρα ότι συζητήθηκε πολύ έντονα. Ναι, φυσικά για τις αποφάσεις του διαιτητή Κίφη και του βαρίστα του Ματζολένι, ο οποίος... Μια φάση η οποία ξεκίνησε από... Σε μια φάση στην οποία τον γκολ της Γιουβέντους ξεκίνησε από τριπλό χέρι. Χέρι ο Ραμπιό, δύο φορές χρησιμοποίησε το χέρι ο Βλάχοβιτς, στο VAR δεν το είδε κανείς. Σε μια Γιουβέντους πολύ καλύτερη πάντως, να το πούμε και αυτό, ότι ανεξάρτητα από τον γκολ που δεν έπρεπε να μέτρησε, ήταν... Κοίτα, νομίζω ότι σε τέτοια παιχνίδια ήταν πολύ καλύτερη. Και... μιλάει φανέλα εκείνη. Ναι, φυσικά. Και να σκεφτείς ότι επειδή η φάση έγινε στο πρώτο ημίχρονο και τον γκολ μπήκε στο πρώτο ημίχρονο,
Στο δεύτερο ημίχρονο, προφανώς, επειδή κάποιος έχει πει στον διαιτητή ότι ξέρεις κάτι, κάναμε χαζομάρα. Έχει το νου σου, μην έχουμε. Κάναμε χαζομάρα κλπ. Στο δεύτερο ημίχρονο η διαιτησία ήταν 95-5 ίντερ. Δεν έδωσε στη Γιουβέντους και το, ούτε τον πυρετό του. Σε σφυρίγματα, σε πλάγια, σε φάουλ. Τελικά δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Φυσικά. Και έχει γίνει ο κακός χαμός. Λοιπόν, πάμε να το δούμε τώρα και βαθμολογικά. Η Νάπολη έχει 71 βαθμούς, 52 έχει η Λάτσιο, 50 η Ίντερ, 48 η Μίλαν. Mm-hmm. Και 47 η Ρώμα. Και 45 η Αταλάντα. Εκεί λοιπόν θα γίνει ο πραγματικός κακός χαμός. Που η Γιουβέντους με 41 βαθμούς με τώρα, τη δυναμική που έχει και με το ρυθμό που οι άλλες δεν μπορούν να κερδίσουν, μη σου πω ότι προλαβαίνει και με το μείον 15 να περάσει. Εύκολα. Να μπει στην τετράδα. Αν αρχίσουν και κάνουν αυτά που κάνουν τώρα οι άλλοι. Να μπει στην τετράδα. Μιλάμε και τώρα για διαφορά 7 βαθμών από τη Μίλαν με 10 αγωνιστικές. Ακριβώς, όλα και σκέφτεσαι ότι η Μίλαν δεν έχει κερδίσει τα 3 τελευταία παιχνίδια της στο πρωτάθλημα. Όλα μπορεί να συμβούν. Είναι το πιο αβίρωπο πρωτάθλημα, νομίζω. Τώρα, βέβαια, στην ουρά κάπως έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα γιατί η Σπέτσια έχει αποκτήσει έναν αέρα 5 βαθμών από την Βερόνα που έχει 19. Πιο κάτω είναι η Σαμπτόρια με 15 και η τελευταία η Κρεμονέζε με 13. Και πάμε να κλείσουμε με την Ισπανία. Εκεί είχαμε την 26η αγωνιστική. Βαγιαδολίδη Μπιλμπάο 1-3. Αλμερία Κάντιθ 1-1. Βαγεκάνο Χιρόνα 2-2. Εσπανιόλ Θέλτα 1-3. Ατλέτικο Μαδρίτης Βαλένθια 3-0. Μπέτις Μαγιόρκα 1-0. Οσασούνα Βιγιαρεάλ 0-3. Σοσιεδάδ Έλτσε 2-0. Χετάφε Σεβίλη επίσης 2-0 και στο El Clásico Barcelona Real 2-1. 2-1 με γκολ στις καθυστερήσεις από τον. Και από... με ανατροπή κιόλας. Ναι, από τον Φρανκ Κεσχέ. Μια Μπαρτσελόνα. Και ουσιαστικά οποία... αυτό ήταν η δικλίδα για την κατάκτηση του τίτλου. Πλέον η Μπαρτσελόνα ξεφεύγοντα στους 12 βαθμούς. Στους 12 πρέπει να αυτοκτονήσει μετά. Κατά σειροήν. Μπαρτσελόνα λοιπόν έχει 68, 56 Ρεάλ, Αθλέντικο 51, 48 Σοσιεδάδ, Μπέτις 45 και Βιγιαρεάλ 41. Κλείνει η πρώτη εξάδα και στο τέλος έχουμε την Εσπανιόλ με 27, τη Βαλένθια και την Αλμερία να έχουν από 26 και τελευταία η Έλτσε που έχει από τώρα αποχαιρετήσει με 13 βαθμούς. Σας είχαμε πει στην αρχή της εκπομπής ότι είχαμε ευρωπαϊκά παιχνίδια για τα 3 ευρωπαϊκά κύπελα, εκεί που ξεχώρισε η νίκη της Real επί της Liverpool με 1-0, καθώς είχε αποκτήσει τυπική διαδικασία το παιχνίδι αυτό, από το πρώτο παιχνίδι, το 2-5 μέσα στο Alfred Road. Στο άλλο παιχνίδι είχαμε την Νάπολη, νομίζω, έπαιζε. Την ίδια μέρα, ναι, ήταν το Νάπολη Άιντραχτ. Με την Νάπολη να κερδίζει 3-0 και 3-0, να προκρίνεται στους. Μέσα σε πολλά επεισόδια από τους Γερμανούς και τους Ιταλούς το προηγούμενο βράδυ που έκαναν άνω κάτω την πόλη της Νάπολη. Με την απόφαση της Νάπολη να μην δώσει εισιτήρια, των τοπικών αρχών μάλλον της Νάπολη, να μην δώσουν εισιτήρια στους Γερμανούς. Οι Γερμανοί οι οποίοι τώρα. Είχαν ήδη κλείσει εισιτήρια για την πόλη της Νάπολη. Και ξέρεις τι μ' αρέσει από τους, ότι θυμίσου και στο μάτς με την Μπαρτσελόνα πριν από 2 χρόνια που είχαν πάνω από 15.000 κόσμο και είχαν πάρει 3.000 εισιτήρια. Ναι. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι βέβαια τα επεισόδια δεν τα επιτρέπει η UEFA. Και έχει κάνει δηλώσει τότε ο Τσάβη ότι παίξαμε στο Camp Nou και είμαστε φιλοξενούμενοι, ουσιαστικά φιλοξενούμενοι. Ναι. Τώρα βλέπουμε ότι η UEFA τα τελευταία χρόνια είναι αμήλικτη σε ό,τι αφορά τα επεισόδια και μάλιστα έχει απειλήσει την Άιντραχτ ότι εάν δεν συμμορφωθεί θα βγει εκτός από ευρωπαϊκών διοργανώσεων για τα επόμενα 2 χρόνια. Κάτι το οποίο έχουμε δει κυρίως από υψηλά χρηματικά πρόστιμα στις ομάδες. Αν φτάσουμε και στην τιμωρία, νομίζω θα είναι το πλήγμα αυτό για τη γερμανική τώρα ομάδα ναι, που αρχίζει σιγά σιγά να βγαίνει για αυτή το προσκήνιο. Στην οκτάδα η κλήρωση των προημιτελικών. Τι περιλαμβάνει. Έχει φέρει πολύ δυνατά μάτς. Προφανώς το Manchester City Bayern είναι. Ένας πρόωρος τελικός. Είναι ένας πρόωρος τελικός με. Ουσιαστικά τώρα πολλοί θεωρούν αυτές τις δύο ομάδες μαζί και με τη Real τα μεγάλα φαβόρη για τον τίτλο. Τώρα το ένα φαβόρη θα βγει εκτός. Αυτό το... Έχουμε Real Chelsea.
Εδώ νομίζω ότι κάπως ξεκαθαρίζει. Μην το λες. Εντάξει, είναι η Real τώρα είναι που στο Champions League κάνει ό,τι θέλει. Είναι ακόμα και στη μέτρια κατάστασή της στο Champions League μεταμορφώνεται και το διεκδικεί μέχρι... Βέβαια, αν κρίνουμε από το περσινό παιχνίδι που και πάλι ήταν περίπου ίδια κατάσταση, θυμίζω ότι πήγε να γίνει από την Chelsea. Ναι. Μην ξεχνάς ότι σε αυτά τα δύο ζευγάρια που είπαμε είναι τα τρία τελευταία Champions League. Πέρσι η Real, πρόπερσι η Chelsea. Το 20 η Μπάγκερ. Οπότε γίνεται. Ναι. Και αυτό είναι. Ναι, και οι νικητές των αυτών των δύο ζευγαριών θα παίξουν μεταξύ τους τα ημιτελικά. Οπότε αυτό είναι το δύσκολο γκρουπ που λέγαμε, το δύσκολο μονοπάτι, το δύσκολο ταμπλό. Μπενφίκα. Το θεωρητικά πιο εύκολο ταμπλό και αυτό που δίνει κατ' εμέ πολύ, πολύ μεγάλες πιθανότητες στην Νάπολη να φτάσει στο τελικό είναι ότι είναι πρώτα ο ιταλικός εμφύλιος Μίλαν-Νάπολη. Εκεί θα ξεκαθαρίσει. Στο οποίο εντάξει είναι η ιστορία, είναι η φανέλα, είναι οι τίτλοι της Μίλαν που έχει πάρει 7 Champions League. Αλλά είναι και το πάθος του για να πάει. Και είναι και η ποιότητα της Νάπολη. Φέτος δηλαδή η Νάπολη κάνει εξωπραγματικά πράγματα. Παίζει εξωπραγματικά, παίζει φανταστικά. Δεν υπολογίζει την Νάπολη. Εμένα μου θυμίζει την πρώην Μπαρτσελόνα. Εποχής Μέση, Τσάβη, Νιέστα, Μπουγιόλ. Είναι υπερτερή η Νάπολη. Εντάξει, δεν μπορεί να το πεις υπερτερή, αλλά είναι σε μια μικρογραφία έτσι. Δηλαδή, στο θέμα στο πώς θα σε πιέσουν, πώς θα σε βάλουν μες στην περιοχή σου, πώς θα έχουν την άμεση ανάκτηση της μπάλας μόλις τη χάσουν. Θυμάσαι τότε την πρώην Μπαρτσελόνα που λέγαμε πω τους κερατάδες χάνουν την μπάλα και σε τρία δευτερόλεπτα δεν έχουν ξανακλέψει και έχουν ξαναβγεί στην επίθεση. Ναι, είχαν αυτοματισμούς και βλέπεις ότι ξαναβγήκαν στα PlayStation. Έχει το ίδιο πράγμα η Νάπολη φέτος. Σε πνίγει δηλαδή. Έχασε την μπάλα, σε πέντε δευτερόλεπτα δεν έχει ξαναπάρει. Ναι, γιατί έχει το πρεσάρισμα και έχει απίστευτη στιγμή κατάσταση. Προφανώς έχει και τους παίχτες να το κάνουν. Προφανώς βρέθηκε τώρα. Ξέρω εγώ, ενώθηκαν τα άστρα τώρα και είναι η χρονιά τους και ποτέ δεν ξέρεις αν την επαναλάβουν. Πάντως μια ομάδα η οποία δεν είναι ευκαιρία μέχρι στιγμής, παρότι είμαι φαν της ομάδας αυτής, είναι η Bayern. Η Bayern έτσι όπως την έχω δει φέτος, δεν μου μοιάζει κανεί να χτυπήσει τίτλο. Μην ξεχνάς εντάξει, ότι η Bayern είναι και σε μεταβατική περίοδο μετά από γιατί πολλά χρόνια στα... στα οποία στηριζόταν είχε τον παίχτη της γραμμής κρούσης, τον Λεβαντόφσκι, ο οποίος σου εγγυόταν 30 και 40 γκολ τη σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις. Παρόμοια κλάση είναι και ο Μανέ. Φυσικά, απλά ο Μανέ τώρα είναι τραυματίας, επανέρχεται. Ναι. Δεν θα μιλήσω για τους υπόλοιπους Σανέ είναι λογικό, για μένα είναι λογικό. Είναι λογικό να το λέμε. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα ζευγάρια... Και Μπενφίκα Ίντερ, έτσι, και Μπενφίκα Ίντερ, το άλλο ζευγάρι που κλείνει την τετράδα. Με την ομάδα του Οδυσσέα Βλαχοδήμου να θέλει να προχωρήσει ακόμα περισσότερο στην διοργάνωση. Η ομάδα του Οδυσσέα Βλαχοδήμου είναι επίσης κάνει φοβερή σεζόν. Απίστευτη σεζόν. Ναι. Νομίζω ότι δικαιούνται το κάτι παραπάνω φέτος οι Λουζιτανοί. Σε όμιλο με Παρί και Γιουβέντους ήταν πρώτη. Στο πρωτάθλημα κάνει περίπατο το πορτογαλικό. Έχει κάτι 22 νίκες σε 25 μάτς. Έχει μια ήττα σε όλη τη σεζόν. Έχει την Πόρτο με τη Sporting να μαχώνει για τη δεύτερη θέση. Ναι, πολύ σωστά. Λοιπόν, είχαμε μια έκπληξη όσον αφορά το Europa League. Το Europa League έχει τον αποκλεισμό της Arsenal από τη Sporting στα πέναλτι. Κάτι το οποίο συζητήθηκε πολύ έντονα. Τα ζευγάρια εδώ είναι των προημιτελικών. Είναι Manchester United, Σεβίλη, Juventus, Sporting, Λισαβόνας. Leverkusen Union Saint-Gilloise, τη βελγική μεγάλη έκπληξη στην πρώτη της παρουσίας στην Ευρώπη. Εκεί θα χτυπήσουν οι ασπιρίνες, θα πάρουν τη ρεβάνς για τη χώρα τους. Ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο, ναι βέβαια. Και το τελευταίο ζευγάρι είναι το Feyenoord Roma, η επανάληψη του περσινού τελικού του Conference League στο Europa. Με μια Feyenoord που δείχνει ασταμάτητη φέτος. Και επίσης είναι το παιχνίδι όπου θα γίνουν τα επόμενα επεισόδια, να ξέρεις. Ειδικά όταν παίξουν στη Ρώμη. Προπενταετία είχαν τεθεί πάλι αντίπαλοι στο Europa League και η Ρώμη είχε γίνει καλοκαιρινή από τα επεισόδια. Πέρσι στο τελικό δεν είχαν δοθεί εισιτήρια σε τέτοια έκταση στους οπαδούς των δύο ομάδων και έτσι στο τελικό που είχε γίνει στα Τύρανα και δεν υπήρξαν επεισόδια, αλλά τώρα
Να ξέρεις ότι θα είναι το επόμενο. Νομίζω ότι είναι ήδη το επόμενο μάτς το οποίο θα γίνουν τα επεισόδια. Από θα... τον τρόπο τη UEFA. Ναι. Και κοιτάνε πώς και πώς να αποφύγουν αυτή τη... ναι. αυτό το ζευγάρι. Τώρα, όσον αφορά το Europa Conference League, εκεί είναι πιο. Εκεί, ναι. Έχουμε τα ζευγάρια Γάνδη West Ham. Βασιλεία Νη. Η West Ham έχει αποκλείσει τον προηγούμενο κύριο την Άικ Λάρνακα. Ναι, σχετικά εύκολα. Βασιλεία Νη. Άντρελεχτ Αλκμαρ σε ένα ντέρμπι των κάτω χωρών, ναι, και Βελγίου Ολλανδίας. Με Παυλίδη και Χατζηδιάκο να ναι, είναι φυσικά. Πρωταγωνιστές της Αλκμαρ. Και Λεχ Πόσνα Φιωρεντίνα. Η οποία Ανοιχτό παιχνίδι. Ναι, η οποία Φιωρεντίνα μαζί με τη West Ham τις βλέπω στα δύο φαβορή για να φτάσουμε. Μία Φιωρεντίνα η οποία απέσπασε, όχι απέσπασε, λάθος έκραση, απέκλεισε την Σιβασπορ. Ναι. Με αυτόν τον γκολ μάλιστα του Δημήτρη του Γούτα. Του Γούτα, ναι. Την ελληνική Σίβασπορ με Γούτα και Χαρίση. Και είναι αυτό που είπες, ότι είναι ένα από τα φαβορί για να παίξουν στον τελικό. Ναι. Τώρα, γιατί, βέβαια... γιατί δεν υπάρχουν και άλλα μεγαθύρια για να τις κοντράρουν. Και εκείνοι που χτυπάνε το κεφάλι τους οι ελληνικές ομάδες, που λένε ότι πέρυσι ο ΠΑΟΚ ήταν σε ένα δύσκολο δρόμο προς τον τελικό. Πρόπερση. Πρόπερση. Για φαντάσου τι θα γινότανε αν έπαιζε με αυτές τις ομάδες. Είχε κληρωθεί, νομίζω, είχε αποκλειστεί από τη Μαρσέη. Είχε αποκλειστεί από τη Μαρσέη ο ΠΑΟΚ, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Αλλά ποτέ δεν μπορείς να λες πάντα με το όνομα των πιθανοδίων τι θα γινόταν εάν ήταν. Και δεν μπορείς να λες τώρα ποια λαμόρε τώρα πιο κόφεραν. Και... όταν οι ελληνικές ομάδες έχουν βγει απ' έξω από ομάδες. Ναι. Μην πιάσουμε αυτή, κάτι γκαμπάλα και κάτι άλλες. Λοιπόν, πάμε και στο μπάσκετ. Μπάσκετ είχαμε την 19η αγωνιστική. Ματς Γοήτρου ήταν το ντέρμπι. Ανάμεσα στους αιώνιους, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, με τους Ερυθρόλευκους να παίρνουν τη νίκη. Είχαμε στα υπόλοιπα παιχνίδια Λαύριο Άρης 81-70, ανεβαίνει η ομάδα του Λαύριου. Και να πούμε ότι τώρα γίνεται, διεξάγεται και το εξαναβολής παιχνίδι Λαύριου Ολυμπιακού. Ακριβώς. Με τον Ολυμπιακό να προηγείται στο ημίχρονο 54-48. Ναι, και προφανώς ένα παιχνίδι που οι άμυνες έχουν. Και την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε το εξαναβολής του Κολοσσού με τον Παναθηναϊκό. Ναι, για να κλείσουν και κρεμότητες, αλλά ουσιαστικά χωρίς. Ναι, έχουν κλειδώσει. Βαθμολογικό αντίκρισμα. Ιωνικός Περιστέρι 75-102 με τον Σίμονς από πλευράς των γηπεδούχων να κάνει απίστευτο παιχνίδι με 8 στα 10 τρίποντα. Mm-hmm. Αλλά να βλέπει την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να φεύγει νικήτρια από το κλειστό του Πλάτωνα. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 74-76, Κολοσσός Απόλλων Πατρών 88-68, με τους Ροδίτες να πηγαίνουν με φόρα για τις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας, δηλαδή κάτω από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. ΠΑΟΚ Καρδίτσα 87-79 και αυτό που είπες νωρίτερα, Λαύριο Ολυμπιακός είναι στο 48-54 στο ξαναβολής παιχνίδι. Και να πούμε ότι δεν έγινε το παιχνίδι του Προμηθέα με την ΑΕΚ για τον εξής λόγο. Ο Προμηθέας είχε παίξει λίγα 24 ώρα νωρίτερα στην Αγγλία, στο Λονδίνο, κόντρα στη London Lions, την οποία νίκησε σχετικά εύκολα στο τέλος του παιχνιδιού. Και επειδή υπήρχε η κατάσταση με τις απεργίες στην Ελλάδα και με τους εναέριους ελεγκτές, η πτήση που θα υπήρχε από Λονδίνο για Ελλάδα ήταν την Κυριακή. Ναι. Το μάτς είχε προγραμματιστεί για Σάββατο. Οπότε θα έχουμε και εκεί μια εκκρεμότητα όταν θα αποφασιστεί να γίνει το παιχνίδι αυτό. Εν τω μεταξύ ξεκινήσει και το ΑΕΚ Μάλαγα για το Basketball Champions League. Ένα σημαντικό μάτς. Η ΑΕΚ διεκδικεί την πρωτιά στον ομιλό της με νίκη. Βέβαια, σε περίπτωση που ηττηθεί. Έχει ήδη προκριθεί. Έχει ήδη προκριθεί. Έχει προκριθεί 8, ήδη. Οπότε απλά πήγαινε για το πλασάρισμα. Αν πάρει την πρώτη θέση, ξέρει ότι θα παίξει με μία από τις δεύτερες των άλλων ομίλων. Mm-hmm. Και είναι 22-28 στο δεύτερο δεκάλεπτο. Μια ΑΕΚ η οποία έχει καταντήσει τουρκοφάγος, είχε αποκλείσει την Καρσίγιακα, την. Και νίξε τη Γαλατά Σαράι, και την Τόφα. Και τη Γαλατά. Ναι, ναι. Να πούμε ότι έχασε το Στρέλνιεξ μέχρι το τέλος σεζόν λόγω ρήξη αγγείλου. Στην Basket League έχουμε την πανεκλογή του Βαγγέλη Γαλατσόπουλου για άλλα 2 χρόνια στον προεδρικό θόκο. Καθώς μονομάχησε, θα λέγαμε, με τον Γιώργο Πανταζόπουλο. Όσον αφορά την Προεδρία, ο Μπάνε Πρέλεβιτς, που ήταν ο τρίτος υποψήφιος, πήρε μόλις μία ψήφο. Και μάλιστα, όπως δήλωσε μετά την επανεκλογή του, ο κύριος Γαλατσόπουλος είπε ότι ευχαριστώ πάρα πολύ τις ομάδες για τη στήριξη που μου παρέχουν και ευχόμαστε να κάνουμε ακόμα καλύτερο και πιο
ελκυστικό το άθλημα και που υπηρετούμε. Ναι, βέβαια, υπάρχει και ανακοίνωση του Παναθηναίκου τώρα κατά του... Ναι, γιατί ο Γαλατσόπουλος δεν ήταν στον μπλοκ του Παναθηναϊκού, να το πούμε και αυτό. Ναι, και κάνει μια επίθεση ο Παναθηναϊκός σε Σάκε, σε ΟΚ, σε ΚΕΔ. Αναφορικά βέβαια με το ντέρμπι της περασμένης Κυριακής και το όπως εξελίχθηκε αυτό. Είχαμε στο τέλος φάουλ τα οποία δεν σφυρίχτηκαν από την τριάδα των διαιτητών, Κορομιλά, Παπαπέτρου και Κάρδαρη. Μάλιστα ο Κώστας Κορομιλάς μετά το τέλος παιχνιδιού γυρίσε και είπε ότι προς ανθρώπους του Παναθηναϊκού, έχετε δίκιο, έγιναν φάουλ στο τέλος παιχνιδιού. Απλά δεν μπορούσαμε να πάμε να τα δούμε στο instant replay. Στο instant replay δεν μπορείς να δεις. Το instant replay βλέπεις την υπόδειξη. Διορθώνεις την υπόδειξη. Τη μη υπόδειξη. Ακριβώς. Δεν μπορείς να τη διορθώσεις. Ό,τι και να. Και επειδή αυτά τα ωραία συμβαίνουν στο ελληνικό πρωτάθλημα και στο μπάσκετ, να το πούμε αυτό, πάμε να δούμε το τι έχουμε και τι θα δούμε στην Ευρωλίγκα. Να πούμε ότι υπάρχει σε εξαναβολή, σε αναμέτρηση για την... Είναι σε εξέλιξη, ναι. Το 24η αγωνιστική. Φενέρ Αρμάνι Μιλάνο 31-35. 31-35. Η αγωνιστική τώρα που θα παίξουμε είναι η 30η, οπότε εμείς πάμε να δούμε το τι συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα, εκεί όπου είχαμε νίκες για τις ελληνικές ομάδες. Να πούμε εν συντομία τα αποτελέσματα. Ανατολού Εφές Παρτιζάν 84-97, άλλη μια κακή εμφάνιση των back-to-back πρωταθλητών Ευρώπης, άλλη μια υπέροχη εμφάνιση των παικτών του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ζαλγκύρης Κάουνας Ολυμπιακός 72-74 με καλάθι στο τέλος από τον Σάσα Βεζένκοφ. Μονακό Βίρτους Μπολόνια 81-68, χωρίς τον Μάικ Τζέιμς, ο οποίος έχει ετεθεί εκτός ομάδας από για κάποιες αγωνιστικές λόγω πειθαρχικού παραπτώματος. Ακριβώς, κάτι πρωτόγνωρο θα λέγαμε για τον Μάικ Τζέιμς. Εντάξει. Μακάμπι Τελ Αβίβ συνεχίζει από το ότι μέσα στην έδρα της νίκησε και την Μπασκόνια με 93-79. Βαλένθια Φενέρμπαχτσε 82-80 με καλάθι στο τέλος από τους παίχτες των Νυχτερίδων. Ρεάλ Αρμάν Μιλάνο 91-87 και Βιλερμπάν Παναθηναϊκός 82-86, πρώτη νίκη μετά από καιρό για τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας. Και ήταν η πρώτη εκτός έδρας το 2023. Είχε να κερδίσει. Ακριβώς, μετά από 6 συνεχόμενες ήττες. Από τις 2 Δεκέμβρη που είχε κερδίσει το Κάουνας. Τα δύο τελευταία παιχνίδια που είχαμε την Παρασκευή, Μπάγερ Μονάχου Άλμπα στον γερμανικό εμφύλιο 75-76. Νίκη ανάσα για τους Βερολινέζους και Μπαρτσελώνα Εθνός Αστέρας στο 85-79. Τώρα πάμε να δούμε την αγωνιστική που τρέχει, την 30η που σας είπα και νωρίτερα. Εκεί έχουμε το παιχνίδι της, του Ερυθρού Αστέρα με την Μπασκόνια να ανοίγει την αυλαία την 5η στις 8. Στις 8.30 Παναθηναϊκός Μπαρτσελώνα. 9.30. Πρέπει να έχει γίνει ένα λάθος εδώ πέρα με τις ώρες. Ναι, είναι 9 το πρώτο μάτς, είναι 9.30 η Παναθηναϊκός. Νομίζω, ναι. Όχι. Όχι. 8 και 8.30 είναι, ναι. 8 και 8.30. Ναι. Στις 9 είναι η Βιλερμπάν με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Την ίδια ώρα θα παίξει και η Άλμπα απέναντι στην Ανατολού Εφές. Και πάμε στο κυρίως πρόγραμμα της Παρασκευής με τις 5 αναμετρήσεις. Στις 8 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσε Ζαλγκύρης Κάουνας. Στις 8 η Βίρτους θα υποδεχτεί τη Ρεάλ και την ίδια ώρα η Μονακό τη Βαλένθια. Στις 9 η Παρτιζάν θα υποδεχτεί τον Ολυμπιακό σε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Και στις 10 η Ολύμπια Μιλάνο την Μπάγερ Μονάχου. Πάμε να δούμε και την βαθμολογία. Η βαθμολογία έχει τον Ολυμπιακό να είναι στην πρώτη θέση με ένα ρεκόρ 21-8. Ακολουθεί με μια νίκη λιγότερη η Ρεάλ, έχει 29. Στο 19-10 είναι η Μπαρτσελόνα και η Μονακό, 17-11 για τη Φενέρ. Στο 16-13 είναι η Μακάμπι και η Παρτιζάν και στο 15-14 κλείνει την οκτάδα η Μπασκόνια. Βέβαια το ίδιο ρεκόρ έχει και η Ζαλγκύρης, αλλά είναι πιο κάτω λόγω του goal average. Στο 14-15 είναι η Βαλένθια και η Ανατολού Εφές, πάνω που έδειχνε σημάδια ανόδου η Ανατολού μετά τη νίκη της στο εξαναβολής παιχνίδι. Κινδυνεύει η Ανατολού Εφές, κινδυνεύει σοβαρά με... Και μιλάμε τώρα για τελευταίες τέσσερις στροφές. Πέντε με αυτή. Ναι.
Είπαμε για τη Virtus ότι είναι ρεκόρ 13-16. Στο 12-16 έχουμε την Armani, η οποία αγωνίζεται και αυτή τη στιγμή. 12-17 για Ερυθρό Αστέρα, 11-18 για Bayern. Παναθηναϊκός είναι στο 10-19. Και στις δύο τελευταίες θέσεις βρίσκουμε την Alba και την Villarreal με 8-21. Λοιπόν, να πούμε τώρα και για το βόλεϊ που λέγαμε νωρίτερα. Έχουμε το Final Four του Κυπέλλου Ανδρών με τη συμμετοχή Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ και Μήλωνα στο κλειστό γήπεδο της Καλαμάτας. Υπήρχαν και εκεί ανακοινώσεις επί των ανακοινώσεων από τις ομάδες. Τα βάζουν με την Ομοσπονδία γιατί δίνονται προσκλήσεις και όχι εισιτήρια προς τον κόσμο. Mm-hmm. Συγκεκριμένα 45 προσκλήσεις για κάθε ομάδα σε ένα γήπεδο που χωράει πάνω από 1.000 θεατές. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στο μπάσκετ γυναικών με το ερχόμενο Παρασκευό Σαββατοκύριακο να έχουμε το Final Four του Κυπέλλου Γυναικών. Παναθηναϊκός, Νίκη Λευκάδα, Σπάς Γιάννενα και Ελευθερία Μοσχάτου, οι τέσσερις που θα παίξουν εκεί. Θα μάθουμε τον νέο τροπεούχο, όπως και στο Βόλεϊ Ανδρών. Ο Ολυμπιακός, είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, κατέκτησε το τρίτο ευρωπαϊκό τρόπαιο μετά το 1996 το 2005. Τώρα πήρε και το τρίτο του ευρωπαϊκού, το Challenge Cup, απέναντι στη Maccabi Tel Aviv με 3-0 σετ. Από εκεί πέρα να δούμε ότι υπάρχουν κάποιες παρατηρήσεις ανθρώπων του ποδοσφαίρου προς το πρόσωπο του Λευτέρη Αυγενάκη, ο οποίος φαίνεται ότι τελειώνει σιγά σιγά τη θητεία του και κάνει τον απολογισμό όπου βρεθεί και όπου σταθεί. Παρ' όλα αυτά μοιράζει και χρήματα στις ενώσεις της Κρήτης. Έχουμε πάρει και τους μεσογειακούς αγώνες που κανένα δεν γνωρίζει πού θα γίνουν, πότε θα γίνουν και γιατί να γίνουν. Αλλά τους έχει πάρει ήδη το Ηράκλειο και έχουν δαπανηθεί πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ για αυτή τη δουλειά. Και να πάμε σε κάποιες ειδήσεις επί του πιεστηρίου πρώτου σας αποχαιρετήσουμε. Έχουμε λοιπόν, είπαμε ότι είναι σε εξέλιξη κάποια παιχνίδια, κυρίως τα ευρωπαϊκά, μας ενδιαφέρουν περισσότερο. Έχουμε μία δήλωση από την πλευρά της ΕΠΟ, η οποία λέει ότι μία ομάδα ή λίγα μπορεί να παρεμβαίνει στη διαδικασία ορισμού των διαιτητών, καθώς ακούστηκε ότι θέλει να αναλάβει εξ ολοκλήρου η Super League να ορίζει αυτοί τους διαιτητές. Κάτι το οποίο φυσικά δεν μπορεί να γίνει, όπως δεν προχώρησε και το θέμα της επαγγελματικής διαιτησίας για τον ίδιο λόγο. Έχουμε παρέμβαση από τον Δημήτρη Γιανακόπουλο, ο οποίος, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, την Κυριακή λέει, μας δείξατε τις προθέσεις σας προς ΣΚΕΔ και ΕΟΚ. Στο Λαύριο αυτή τη στιγμή βρίσκεται ο αντιπρόεδρος των Sacramento Kings προκειμένου να δει από κοντά τον Σάσα Βεζένκοφ, καθώς είναι πολύ ψηλά στη λίστα των Αμερικανών. Όχι, είναι η ομάδα που έχει τα δικαιώματα του. Έχει τα δικαιώματα του, αλλά ξέρεις, οι Αμερικανοί τα αλλάζουν συνέχεια τα δικαιώματα. Η Φιωρεντίνα πρόκειται να μετακομίσει για τα επόμενα 2 χρόνια λόγω ανακαίνησης του Αρτέμιο Φράγκη. Και έχουμε και μία είδηση από το τένις, εκεί όπου θα μετάσχει στο τουρνουά της Βαρκελόνης ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ενώ δεν θα κάνει το ίδιο ο Νόβακ Τζόκοβιτς λόγω του Πάσχα των Καθολικών. Κάπου εδώ νομίζω ότι έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να θυμίσουμε ότι αύριο υπάρχει αναμέτρηση του Προμηθέα με την Παρή για την πρώτη τελευταία αγωνιστική της κανονικής περίοδου του EuroCup, με τον Προμηθέα να έχει ήδη προκριθεί στην επόμενη φάση. Περιμένει βέβαια το καλύτερο πλασάρισμα. Μέχρι το επόμενο ραντεβού μας θα σας ευχηθούμε πρώτα απ' όλα να έχετε μια καλή εβδομάδα, μακριά από άγχος και οτιδήποτε τοξικό. Συνεχίζετε να διαβάζετε Γιάννη Γιαννούλα στην καθιερωμένη στήλη του στο Match Money, την εφημερίδα, αλλά και το matchmoney.com.gr το site. Εμένα με βρίσκεται σε διάφορα μέσα, είτε μπασκετικού περιεχομένου, είτε είσαι παντού, είσαι παντού, είσαι παντού. Είμαι πασπαρτού, θα έλεγα. Λοιπόν, έχεις να πεις κάτι άλλο? Τίποτα. Πιστεύω ότι αναφερθήκαμε σε πολλά θέματα σήμερα. Ήτανε... Να ευχηθούμε να υπάρχει ηρεμία όσον αφορά τις ανακοινώσεις. Γιατί δεν προλαβαίνουμε να γράφουμε. Καλά, εντάξει. Περίμενε.
Αυτά είναι ευσεβείς πόθη, πιστεύω. Μέχρι την επόμενη φορά, σας ευχόμαστε να περάσετε όμορφα. Και... η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Αυτό. Με αυτό θα κλείσουμε, αυτή την ατάκα. Από τον Χρήστο Γεωργίου και τον Γιάννη Γιαννούλα που ήταν και σήμερα, σας ευχόμαστε καλό βράδυ. Καλό βράδυ.